Γεια σε όλους. Άδης, Hardwell Busters, από Hong Kong. Σας αρέσει το καινούριο μας look, το γραφείο. Μιλάω λίγο σιγά γιατί δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Γιατί θέλουμε να ανεβάζουμε τα βίντεο κατευθείαν. Από εδώ και πέρα, ό,τι βίντεο βγάζουμε στην Comitex, επειδή δεν προλαβαίνουμε, θα βγαίνει αμοντάριστο. Μη περιμένετε να δείτε λόγω εισαγωγής, intro εισαγωγής, Hardwell Busters, όλα αυτά. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Εμείς θέλουμε να σας λέμε τα νέα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να τα κάνουμε τα βίντεο αυτή τη στιγμή περιποιημένα. Όταν θα γυρίσουμε, ίσως βγάλουμε κάποια highlights. Κάνει ήδη κάποια highlights στα Ιβάν και το βγάλει. Σήμερα φάγαμε το τέτοιο της αρκούδας, μην το πω. British Airways, κλασική καθυστέρηση. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Αγγλίας στο Heathrow με μία ώρα κοντά καθυστέρηση και το connecting flight ήταν μία ώρα 45 λεπτά. Τρέχαμε μην πω σατί για να προλάβουμε. Πετύχαμε κάτι αγενέστατος στο... Τες, γυναίκες ήταν. Ναι, κάτι αγενέστατες γυναίκες εκεί που κάνουν τον έλεγχο χειραποσκευών. Μιλάμε, να τους λέμε ότι βιαζόμαστε, θα χάσουμε την πτήση. Και η άλλη στο τέλος γύρισε και μας είπε ότι ξέρετε γιατί αφήνετε τα καλαθάκια εκεί πέρα, βάλτε τα στη θέση τους. Τι παθαίνει η άλλη, θα πεθάνει, ξέρω. Δεν έχω ξαναδεί. Έρχονται διακοπές στη χώρα μας και απαιτούν από εμάς να είμαστε ευγενικοί. Και είμαστε ευγενικοί. Και όταν εμείς πάμε στη δικιά τους χώρα, μας κοιτάνε και μας χέζουν στην κυριολεξία. Δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο, χωρίς να υπάρχει και λόγος κανένας, γιατί εμείς δεν πάμε ούτε με τουπέ ούτε με τέτοια, πάμε με χαρακτήρα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βιαζόμαστε, κάναν τα δύνατα δυνατά, ό,τι μπορούσαν και βγήκαν, έρικε μας την είπαν και οι τέσσερις. Η μία, γιατί δεν βλέπετε αν έχει τη γραμμή, σας λέω δεν έχω υγραγή η γυναίκα μου, λέει αν έχει υγρά να ξέρεις να σε καθυστερήσω. Μια άλλη, και γιατί το ένα και γιατί το άλλο, μια άλλη το ίδιο, γιατί το ένα. Αντί να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να μας βοηθήσουν, να φωνάξουν κάποιον να μας πάει στο gate, γιατί είχαν τρόπο να μας πάνε. Στην Αθήνα έγινε παρόμοιο σκηνικό και μας πήγαν οι άνθρωποι από το security, μας ανοίξαν πότε και μας βάλαν κατευθείαν να κάνουν παράκαμψη. Τέλος πάντων, γι' αυτό τους λένε Άγγλους, δεν είναι τυχαίο, με αυτή τη συμπεριφορά. Και... παιδιά, δυστυχώς έχω πολύ κακές εμπειρίες από αυτή τη ράτσα. Δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι, αλλά έχω πάρα πολύ κακές εμπειρίες. Δούλευα για Άγγλο και δεν θέλω να το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Φτάσαμε στο Hong Kong. Εδώ έχουμε ευτυχώς μεγάλη αναμονή. Το αεροδρόμιο είναι άδειο. Μιλάμε για ένα αεροδρόμιο, παιδιά, τεράστιο. Όσοι δεν ξέρετε από Hong Kong, το αεροδρόμιο του Hong Kong είναι τεχνητό. Το νησί δηλαδή είναι ένα νησάκι το οποίο το έχουν φτιάξει οι Χονγκονέζοι. Νησάκι δεν το λες. Ναι, νησάρα το λες. Μισή ώρα έκανε τάξη το αεροπλάνο για να μας φέρει εδώ πέρα. Και το επεκτείνουν. Και το επεκτείνουν, γίνονται συνέχεια εργασίες. Εντάξει, η τεχνολογία εδώ είναι σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι... Δηλαδή, πας στο μπάνιο και παθαίνεις πλάκα. Το μπάνιο είναι διαστημικό, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Φτάνουμε Κυριακή, Δευτέρα ξημερώματα. Φτάνουμε κοντά στις 2 ώρα τα ξημερώματα Δευτέρα στην Ταϊβάν. Από εδώ η πτήση για Ταϊπέι, από Hong Kong Ταϊπέι είναι 1 ώρα και 50 λεπτά μόλις. Α, μόνο. Ναι, είναι πολύ μικρή. Από Αγγλία πήγαμε, λοιπόν, πήγαμε από Κύπρο μέχρι Heathrow, κάναμε 4,5 ώρες. Από Heathrow μετά, ξανακάναμε όλο το δρόμο ξανά και πήγαμε Hong Kong 12 ώρες και 40 λεπτά, 13 ώρες κοντά. Και τώρα μόλις 1 ώρα και 50 λεπτά, τίποτα δηλαδή, χαβαλές. Τι έχουμε τώρα για αύριο. Αύριο κανονικά θέλαμε να πάρουμε τα budgets για την Comitex. Δεν πιστεύω θα προλάβουμε να το κάνουμε αυτό. Προχωράμε. 10 η ώρα θα επισκεφτούμε την Cooler Master στα κεντρικά τους. Κανονικά η Cooler Master αφήνει επισκέψεις μόνο κατά τη διάρκεια της Comitex. Εμείς επειδή δεν είμαστε απλοί επισκέπτες, πάμε ως Cybernetics κυρίως και έχουμε μια πολύ μακρά σχέση συνεργασίας με την Cooler Master. Θα πάμε πιο πριν για να γνωρίσουμε όλη την ομάδα του Power Team και όχι μόνο. Στις 14.00 αύριο έχουμε επίσκεψη στο R&D, Research and Development της Lighton. Για όσους δεν γνωρίζουν τη Lighton, είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τροφοδοτικών παγκοσμίως. Το βράδυ έχει φέμαλτε κάτι σκηνικά, δεν είναι για να προλάβουμε. Έχει European Awards, δεν θα προλάβουμε. Ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά να σου πω. Γιατί την έδινε ενδιαφέρον και ήθελα να πάμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρον. Όποιος δώσει τα πιο πολλά το παίρνει εκεί πέρα, τόσο απλά. Κοτσέρ πάρτι στις 19.00, 7 το απόγευμα, στο Hyatt. Αύριο όλα αυτά. Ζάγκα. Ναι, αυτά είναι αύριο. Και η αύριο είναι ξεκούραστη ημέρα. Την Τρίτη ανοίγει επίσημα η έκθεση.
Την Τρίτη πρέπει να πάμε από τις 8.30 το πρωί για να πάρουμε τα badges. 10 η ώρα έχουμε Silverstone, 10.45 Super Flower, MSI μετά, Be Quiet, Noctua, Seasonic, Cougar, FSP, A-Data, Patriot, NGXT στο booth CWT. Καλά, ε. Και το βράδυ έχουμε δείπνο με την Asus, με την ομάδα της Asus. Έχεις δει κάτι ταινίες που και που τρώνε πέφτουν μέσα στο πιάτο? Έτσι βλέπω θα γίνει. Το 6:30 έχουμε δείπνο με την ομάδα της Asus, η ομάδα της Asus που έχει αναλάβει GPUs και PSUs. Σας βλέπω, μην βλέπετε το μικρό κανάλι. Το έχω πει, μην βλέπετε το μικρό κανάλι και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο που κάνουμε. Κάνουμε και άλλα. Άλλως δεν θα βγαίναμε. Δεν θα μας φωνάζαν τι είναι η ομάδα της Asus. Τέλος πάντων. 31 Μαΐου, 9 η ώρα, πρέπει να πάμε στην Deep Cool. Η Deep Cool έχει κλείσει σε μια σουίτα ξενοδοχείου. Δεν μπόρεσε να βγάλει άδεια για την Comitex, που είναι η Κινέζικη εταιρεία, έχουμε και αυτά τώρα, οπότε θα πάμε εκεί. 10:30 έχουμε Big Win ενός πολύ καλού μας φίλου στο Hyatt, μια εταιρεία. 11:30 με 12 θα μιλήσουμε με τον μεγάλο κεφάλι της ΧΕΚ για τα τοφοδοτικά. Η ΧΕΚ είναι η εταιρεία που φτιάχνει τοφοδοτικά, φτιάχνει και για την Κορσέη τοφοδοτικά. Εντάξει, μία η ώρα έχουμε δείπνο με τον μεσημεριανό. Ναι, μεσημεριανό, τι πόλησα, lunch. Έχουμε μεσημεριανό με τον πρώτο της Channel Well Technology, CEO. CWT. Ή τέτοιο CEO ή τέτοιο είναι deputy, δεν θυμάμαι τι είναι ακριβώς. Πάντως είναι ή ένα ή δύο μέσα εκεί. 4 έχουμε, πάμε Codeshare στο Hyatt. Δυστυχώς είχαμε την Codeshare 9 ώρα το πρωί ραντεβού της ίδιας μέρας, μας τα κυρώσαν τελευταία στιγμή και μας αναγκάσαν να τρέχουμε σαν τους βλάκες να πάμε 4. Γιατί μας λέει τις 9 ώρα το πρωί θα είναι κάποιοι influencers μέσα και όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε influencers. Εμείς δεν μετράει η γνώμη μας. Δεν μου αρέσει ο influencer, το αισθάνομαι σαν κάτι άσχημο, το αισθάνομαι βρισιά. Δηλαδή, θέλω να πω, η δικιά μας γνώμη δεν μετράει. Τα review που κάνουμε, που δείχνουμε παγκοσμίως, άμα πάτε στη Scotchair, την τοφοδοτικό σελίδα, εκεί που έχει τα τοφοδοτικά, όλα τα quotes που έχει είναι από τα δικά μου τα review. Όλα. Από το Tom's Hard, από το Tech Parade, από το Hard Basis τώρα. Κατά τα άλλα, μας φτύνουν, μας φτύσαν, βέβαια κλασική Scotchair, εντάξει. Όχι, λέει, θα είναι γεμάτο μέσα YouTubers και τέτοια. Εμείς νομίζω δεν κάνουμε YouTube. Θα σου έλεγα τώρα αυτό που σου πει Ασούς, αλλά... Το βράδυ έχει Technics PR Party. Εκεί σε αυτό το party είναι τα πιο καλά parties που γίνονται εδώ στην Comitex. Πάει όλος ο καλός ο κόσμος. Τζάμπα από εδώ, τζάμπα από εδώ. Και το Tweak Town είναι καλό, έχει και δώρα. Εντάξει. Μία Ιουνίου. Ακόμα δεν τελειώσαμε. Όλο αυτό ήταν δύο μέρες. Enermax, Thermaltake, Cooled Master στο booth αυτή τη φορά. InWin, Rachintech, Asus, την Caseking, Caseking και Aerocool. 13:30 τώρα, σημειώστε την ημερομηνία. 13:30, Πέμπτη, 1 Ιουνίου. Έχω κλείσει 13:30 ένα ραντεβού με το Steve Gamers Nexus για να παρουσιάσουμε, για να του δείξω το Powernetics. Το Powernetics, το δικό μας το σύστημα, εκτίθεται στην booth της A-Data και της CWT. Έχουμε βάλει ό,τι πρέπει να βάλουμε, ελληνικές σημαίες, κυπριακές και όλα αυτά, για να φαίνεται ότι είναι ελληνικο-κυπριακό το προϊόν το συγκεκριμένο. Εγώ μπορεί να είναι η καταγωγή μου από την Ελλάδα, αλλά η εταιρεία Powernetics είναι στην Κύπρο. Και γίναμε και εμείς Κύπροι γιατί αγοράσαμε σπίτι στην Κύπρο. Αγοράσαμε μάλλον κτίριο για την εταιρεία στην Κύπρο. Οπότε είμαστε και νομίζω ότι είναι το ίδιο. Θέλω να λέω ότι είναι πια το ίδιο, να μην κάνουμε διαχωρισμούς και τρώγόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε ένα δείπνο, πάλι δείπνο, γάμο, τι έχω πάθει και πολλά δείπνο, μεσημεριανό. Με το ένα από τα μεγάλα αφεντικά της Seasonic. Τις 4 έχουμε Montec και μετά πάμε κάποια Zalman. Το τελευταίο ραντεβού που θα έχουμε στις 5 η ώρα. Η Comitex κλείνει 5.30. Μέχρι και τις 5, μέχρι τις 5.30 έχουμε ραντεβού. Στις 6.30 το βράδυ έχουμε δείπνο, αυτή τη φορά το είπα καλά, με τη Super Flower, η αγαπημένη μου εταιρεία, παιδιά, τις πιο καλές εταιρείες, πολύ καλοί άνθρωποι, φοβεροί. Ρίκη! Ναι, απίστευτος ο αυτός που συνεργάζομαι μαζί. Παρασκευή 2 Ιουνίου
θα τρέχουμε για meetings με μεγάλους πελάτες που έχουμε σαν Cybernetics. Έχουμε ένα meeting με μια εταιρεία, σημειώστε, FiHong, θα την ακούσετε κάποια στιγμή. Πολύ μεγάλη εταιρεία, κατασκευάζει από τροφοδοτικά, power adapters, τα πάντα όλα και έχουμε μια συνεργασία. Σαββάτο έχουμε brunch με Be Quiet, με το team της Be Quiet, για να δούμε εκεί, για να δούμε εκεί τι θα γίνει, τι συνεργασίες θα επιτύχουμε και όλα αυτά. Η Be Quiet, να σας πω, θα έχουμε πολύ δυνατή συνεργασία σύντομα και στο κανάλι του Huddle Busters. Και η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα, 7:35 πετάμε, φεύγουμε από Ταϊβάν και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, θα γυρίσουμε Δευτέρα απόγευμα στην Κύπρο. Λιάρδα! Ναι, θα είμαστε λίγο κομμάτια, ευτυχώς είναι αργία. Την Κυριακή, όχι δεν θα είχαμε κάτι, έχουμε να δούμε μια παλιά καλή φίλη εκεί πέρα στην Ταϊβάν για ένα μεσημεριανό. Κατά τα άλλα κάνουμε δίαιτα. Εντάξει, τους αρέσει να τρώνε στην Ταϊβάν, στην Ασία γενικώς. Α, ξεχάσαμε, Παρασκευή βράδυ έχουμε dinner, είδες το ξεχάσαμε. Το Twink Town δεν άκουσα το με πάρτι. Με την FSP. Α. Το Twink Town πέφτει 30 με... του μία. Πέφτει... 30 του μήνα. Ναι, 30 του μία. Πέφτει με το δείπνο της Asus, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να βάλουμε. Πίκρα. Σιγά ρε, το πάρτι, πάνε όλοι που μεθούν εκεί πέρα, λες και τα τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν το προγραμματάκι. Προγραμματάκι. Θα είναι εβδομάδα, θα είναι... η εβδομάδα των Οικάδων, να πούμε, Hell Week, τέλος πάντων, θα δούμε, διαβολοβδομάδα, να δούμε πώς θα την περάσουμε. Περιμένουμε σχόλια. Συνταγές για τέτοιο, πώς το λένε, αν έχετε home remedy για ενέργεια. Ναι, πώς το έλεγε ο άλλος, βότκα και λούκοζε. Αντάξει. Και νεκρούς ανέστηνε. Βότκα και λούκοζε. Ναι. Και πετάς και κάνα δυο χάπια τα βραντόλ μέσα, να πούμε, και είσαι εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Μην ξεχνάτε, Discord server, όσο μπορούμε θα μπαίνουμε μέσα να λέμε και εκεί το τι γίνεται. Facebook θα ανεβάζουμε συχνά πυκνά, Instagram, όλα αυτά τα κλασικά. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας σας κάνει. Και αν υπάρχει κανένας video editor εκεί πέρα έξω και θέλει να βοηθήσει, να του στέλνουμε τα αρχεία να τα κάνει ένα video editor, να τα ανεβάζει στο YouTube, να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε άλλα. Like, subscribe στο κανάλι, παιδες, subscribe. Πρέπει να φτάσουμε. Είναι ξεφτύλα, πρέπει να φτάσουμε 50.000 συνδρομητές χθες. Πάτε το χαμπάρι. Περνάμε στη μόνη Έλληνες που πάμε εκεί. Όχι, πάτε το χαμπάρι. Με αυτό που κάνετε, που δεν κάνετε subscribe, ξεφτυλίστε τους άλλους. Γιατί λοιπόν, πώς είναι ένα τόσο μικρό κανάλι να κάνει αυτά τα που κάνει. Μου το είπαν κάποιοι. Τι είναι ξεφτυλίσει τους άλλους. Εσύ μου το είπαν στο αγγλικό το κανάλι. Μου λέει πρέπει να ανεβάσουμε συνδρομητές, γιατί όταν βγάζεις κάτι, όπως τότε που μετρήσαμε τη μητρική της Asus και τη Gigabyte, όταν βγάζεις κάτι και σε βγάζει μετά ο GameNX το κανάλι, σε βγάζει ο Linus Tech Tips το κανάλι και όλα αυτά, τόσο μικρό κανάλι, τους ξεφτυλίζεις. Να σου λίγο πιο μεγάλος. Δεν θα αισθανόταν άσχημα οι υπόλοιποι μεγάλοι. Τη ζαλίσαμε τη γυναίκα. Πρέπει να κάνεις, λέει, πρέπει να γίνει να μεγαλώσει το κανάλι για να μην αισθάνονται άσχημα ο ανταγωνισμός. Να μην λέει να είναι ένα τόσο μικρό κανάλι τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, πάμε. Next video. Yeah.